Προέκυψε ένα απολύτως αποκαλυπτικό σήμερα από τη συζήτηση. Εξαιρετικά αποκαλυπτικό. Δεν μπορεί κανείς εδώ να διατείνεται με χαμηλούς τόνους. Η αλήθεια είναι ότι τηρήθηκαν οι χαμηλοί τόνοι. Αυτό το αντιλήφθησαν όλοι. Να διατηρεί με χαμηλούς τόνους την αντίληψη ότι η επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ να προσχωρήσει στο ΝΑΤΟ περισσότερο από το ανήκομεν στη Δύση, στο επίπεδο του ανήκομεν στην άγρια Δύση. Εκτός αν δεν έχετε συνειδητοποιήσει ότι είναι άγρια Δύση στο ΝΑΤΟ. Με μια επιχειρηματολογία, η οποία δεν είναι κόντρα στη λογική, είναι κόντρα σε ιστορικά πραγματικά γεγονότα. Ανεβήκατε πάνω και μιλάγατε, γιατί μίλαγε ο κύριος Υπουργός για τις διαφορές τις ιδεολογικές που έχουν προκύψει και τις τοποθετήσεις μετά τον ψυχρό πόλεμο και ότι ορισμένα πράγματα συμβαίναν στον ψυχρό πόλεμο και όχι αυτό και το ΝΑΤΟ έγινε καλό μετά τον ψυχρό πόλεμο. Δηλαδή η Ιουγκοσλαβία ήταν η εποχή του χρυσού, του ψυχρού πολέμου. Θα μας παλαβώσετε όλους ιστορικά. Η εισβολή στο Ιράκ ήταν την εποχή του ψηλού, του ψυχρού πολέμου. Με πρωτοπόρες στις Ηνωμένες Πολιτείες και η τριχοτόμησή του. Η επέμβαση στη Λιβύη. Το κόψιμο του Σουδάν σε Βόρειο Σουδάν και σε Νότιο Σουδάν. Η διατήρηση των βάσεων στο Αφγανιστάν. Το μοίρασμα Γκουαντανάμο και εκτός του Γκουαντανάμο σε 13 περιοχές, μία από αυτές η Bond Steel δίπλα. Στην πρώην βομβαρδισμένη πρώην Ιουγκοσλαβία. Αυτά έχουν καμία σχέση με τον ψυχρό πόλεμο. Και αφού φτιάχνετε και ένα προφίλ ηγετικό για τη χώρα, ταυτισμένο όμως ως εθνικό με την προσωπικότητα του Πρωθυπουργού, ο οποίος είναι κατά βούληση, πότε θα τραβήξει ένα μαντιλάκι και θα είναι Βενιζέλος, πότε θα τραβήξει ένα μαντιλάκι και θα είναι Καραμαλή συγκινημένος, πότε θα τραβήξει ένα μαντιλάκι και θα είναι μια κούλπα του Ανδρέα Παπανδρέου. Είναι δυνατόν να παρουσιάζετε οποιονδήποτε διαφωνεί μαζί σας ως μία σκούντα εθνική πολιτική και να ταυτίζετε αυτή τη θέση με μία άθλια συμφωνία, με μία άθλια συμμετοχή και πρόσδοση των πάντων στο ΝΑΤΟ ως πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Και να επιμένετε ότι αυτό το πράγμα είναι αριστερό. Και τώρα θα είναι ακόμα αριστερότερο, ακολουθώντας ακόμα και την κάλυψη των έξι εδώ, με την ίδια πολιτική, δηλώνω ότι θα ψηφίσω και φεύγω με λευκό επιταγές. Και ότι αυτά εκφράζονται τη γνήσια βούληση του ελληνικού λαού κατά το 36%, του 90%, του 36% που ψήφισε δίπλα στα Σκόπια. Σε μια εποχή που μετακινούνται ευκολότερα τα πανεπιστήμια του Σόρος από την ακροδεξίζουσα Ουγγαρία στην Αλβανία. Και αυτό το παρουσιάζεται ως πρόοδο. Ως ουσία και εξέλιξη. Και κατηγορείται το ΚΚΕ για ποιο πράγμα? Ότι άλλαξε στάση. Πού άλλαξε στάση το ΚΚΕ? Απέναντι στη Μακεδονία. Με ιστορικούς όρους και ιστορικές αναλύσεις έολες. Όξο και μακριά από την ιστορία που θέλει να γράφει το ίδιο, ερμηνεύοντας όλη η υπόλοιπη την ιστορία του ΚΚΕ για να δικαιολογήσετε την προσχώρησή σας στο ΝΑΤΟ. Με όρους που ξεπερνάνε και τη φαντασία του ίδιου του ΝΑΤΟ. Γιατί αν είναι κάποιος πλουραλιστής στην πολιτική, για παράδειγμα, αναγνωρίζει την Παλαιστίνη. Και την αναγνωρίζει την Παλαιστίνη ως κράτος με απόφαση του Ελληνικού Κοινοβουλίου ομόφωνη. Πού ήταν αυτό? Το ανάποδο. Κάνουμε συνεχώς ασκήσεις νατοϊκές με την εποπτεία του ΝΑΤΟ μαζί με τους Αμερικανούς, με τους Ισραηλινούς, την ώρα που συνεχίζονται και οι επικισμοί και ό,τι συνεχίζεται κάτω στην Παλαιστίνη και στο δράμα. Δηλαδή αρχίσαμε να ακούμε πράγματα που είναι μία ερμηνεία της πραγματικότητας η οποία γίνεται υπό το πρόσημο ότι είναι εθνική πολιτική. Γιατί εδώ που τα λέμε είναι εύκολο να πας στη Χάλκη. Πάρα πολύ εύκολο. Και να μιλάς για τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Αλλά άμα μιλάς για μειονότητες και σεβασμό μειονοτήτων και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, λέω τώρα εγώ, μπορείς να πεις ότι δεν μπορεί να υπάρχει σεβασμός των μειονοτήτων, των Μαρονιτών, των Αρμενίων, των οποιονδήποτε που είναι στην Κύπρο μέσα, με κατοχικά στρατεύματα. Έχετε γίνει πλασιέ μια συμφωνία, η οποία συμφωνία αυτή επιβλήθηκε από νατοϊκά συμφέροντα. Όταν μιλάμε για ενεργειακές διόδους, η αλήθεια είναι μία και πρακτική, σχετίζεται με τη φυσική, τα μαθηματικά, πέραν οποιασδήποτε στρατηγικής. Η δύναμη είναι στην κάλουλα που ανοίγει και στην κάλουλα που κλείνει.
Ενδιαμέσως λοιπόν, για να μην συμβεί κάτι στραβό στο σωλήνα, χρειάζεται και επιβολή και στρατεύματα και κατοχές και απόψεις ακραίες και ενοποιήσεις δημοκρατικές των Βαλκανίων. Παρουσιάζεται σαν δημοκρατική ειρηνική ενοποίηση, κάτι που κόπηκε κομματάκια. Μόνο Φραγκενστάιν είναι αυτή η λύση για τους λαούς. Πήρατε το σώμα των Βαλκανίων που ήταν το σώμα της Γιουγκοσλαβίας ως υποδείγματος πολυπολιτισμικού κράτους για το σύνολο των προοδευτικών ανθρώπων. Από εποχής, αφού θέλετε να πάμε τόσο πολύ πίσω, ανεξαρτήτων, ακόμα και μέσα στον ΟΗΕ, κόπηκε κομμάτια με πρωτοβουλία του ΝΑΤΟ, με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κεφαλαίου. Και αφού κόπηκε κομμάτια δυσβάσταχτα και εθνοκαθάρθηκε, τώρα έρχεστε και μας λέτε ότι δεν είναι προοδευτικό να μην συντελέσουμε στην επανασυγκόληση των κομματιών για αλλότρια συμφέροντα που δεν είναι οπωσδήποτε τα ελληνικά. Και ότι αυτό είναι εθνικό και προοδευτικό. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Επομένως, δημιουργείται ένα κλίμα το οποίο αρχίζει και έχει προβλήματα άλλου επίπεδου. Να υποχωρήσει ο αντιαμερικανισμός, ο οποίος είναι φυσικός γιατί τον έχει υποστεί η Ελλάδα. Να υποχωρήσει η αντινατοϊκή θέση και η εκτίμηση ότι το ΝΑΤΟ δεν είναι αγαθοεργό σωματείο, το οποίο κάνει μόνο καλό στους λαούς και επιβάλλει ειρήνη, δίνει υποτροφίες και σπουδάζει παιδάκια φτωχά και τακτοποιεί προσφυγικούς καταβλισμούς, δημιουργεί προσφυγικούς καταβλισμούς, δημιουργεί πρόσφυγες, αντικειμενικά. Και το κάνετε αυτό με το χέρι στην καρδιά. Και έρχεστε και μας λέτε ότι είναι ουσιαστικό και καταπληκτικό και έτσι θα σωθεί η χώρα. Δηλαδή τι προσπαθείτε να πείσετε τον ελληνικό λαό? Ότι έχετε αποφασίσει ότι είστε για αριστερά χείρ και άρα το έγκλημα με δεξί χέρι, που είσαστε ταυτόσιμοι. Το ίδιο κάνετε ακριβώς σε σχέση με τον ΝΑΤΟ. Είναι και το αριστερό χέρι καλύτερο το έγκλημα? Η εγκληματική συμμετοχή σε τέτοιες συμμαχίες φαίνεται μόνο από το αποτέλεσμα των λαών των ίδιων. Και εμφανίζεστε με μια υπεροψία απίστευτη, υποστηρικτές κάθε εθνικής προοδευτικής πολιτικής, αν κάποιος δεν σας πει ναι. Σας παρακαλώ, καταργώντας και τη συνέπεια των υπολείπων. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Αυτό λοιπόν αρχίζει και παίρνει πια διαστάσεις κατά συκοφάντησης. Γιατί έχετε αποφασίσει κατά συκοφάντησης τις έννοιες της λογικής, ορθολογικής, πολιτικής σκέψης. Καταντάει εδώ από αυτό το βήμα να ακούγονται πράγματα που ούτε σε επίπεδο μαύρης προπαγάνδας δεν στέκονται. Γι' αυτό και αντιδράτε κάθε φορά που κάποιος έντονα θα κρίνει την πολιτική σας θέση. Το καραβάνι μπορεί να προχωράει. Αλλά οι άνθρωποι δεν είναι οπωσδήποτε όλοι γκαμίλες. Για να μπορούν να κάνουν στη λογική τους μία οικονομία στο νερό περπατώντας στην έρημο. Και δε και καλά, όποιος δεν είναι στο καραβάνι δεν μπορεί να θεωρείται μη προοδευτικός και μη πατριωτικός. Και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί αυτό το σπέρμα και αυτή η αντίληψη είναι αυτή που φέρνει πάντοτε τους φασίστες στην πρώτη θέση των πλασιέδων μιας πατρίδας που δεν τους ανήκει όταν τη διαπραγματεύονται με όρους αγκυλωτού. Ευχαριστώ πολύ. Καταψηφίζουμε βεβαίως το πρωτόκολλο ένταξης στο άθλιο ΝΑΤΟ.